Πάμε να μιλήσουμε για μπάλα και όχι μόνο μαζί με τον Χριστόδουλο Θεοδωρίκα που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου. Χριστόδουλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, καθώς βλέπαμε το ρεπορτάζ, μου είπες ότι κατάργησε και από το τρίστενο, από τον Γκρεβενίτη και το τρίστενο. Από το τρίστενο καταβέταν η μητέρα σου, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και μου είπες ότι θες να κάνεις ένα σχόλιο τώρα. Είδαμε εδώ ότι αντιδράει ο Γιώργος Σκουβέλος, ο δήμαρχος Ζαγορίου και κάτοικοι εκεί. Για πες. Κοίταξε, εκεί το Ανατολικό Ζαγόρι είναι ένα μυστήριο. Είναι μια μυστήρια, ας πούμε. Τα χωριά του Τρίστον, για παράδειγμα, δεν έχει βλάχος. Το Γκρεβενίτη δίπλα είναι βλαχοχώρη. Ναι. Πάει ένα χωριό, είναι βλαχοχώρη, ένα δεν. Α, πάει έτσι, ο Ανατολικό Ζαγόρι. Το Τρίστον και το Γκρεβενίτη έχουν πάρα πολλά νερά. Οπότε αυτό με τα υδροελεκτρικά, τα μικρά, δεν είναι τώρα τωρινή ιστορία. Είναι από τη δεκαετία του 80-90. Το πρώτο υδροελεκτρικό που ζήτησαν εκεί την εποχή ήταν στη Ζουρίκα. Στο ρέμα Ζουρίκας, που είναι μετά το Γκρεβενίτη. Ναι. Είχαν ζητήσει εκεί την εποχή, βέβαια έδιναν πάρα πολλά στους πολίτες που δεν τα δίνουν τώρα πλέον οι εταιρείες αυτές. Ναι. Τότε θυμάμαι, αν θυμάμαι. Έδιναν και παρόλα αυτά δεν έγινε ούτε εκεί. Ναι, δεν έγινε, όχι, δεν ήρθαν κάτοικοι. Οι κάτοικοι είναι. Αντίθετοι. Είναι αντίθετοι, έχουν διαφορετικότητα, έχουν κρατήσει το περιβάλλον πολύ όμορφο. Ναι. Δεν έχω καν παρεμβάσει στο περιβάλλον και γι' αυτό το Ζαγόρι δεν είναι σαν τα άλλα του Ζαγόρι. Το Ανατολικό Ζαγόρι είναι πιο πρωτόγωνο, ναι, πιο αγνό. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, δεν δέχονται τέτοιες παρεμβάσεις και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Και να σου πω και κάτι, όταν τους έδινα παλιά, να σας δώσω καταλάβεις, Βλάση, αυτή πρέπει να το 89-90, τους έδινε η εταιρεία που ήθελε να κάνει στη Ζουρίκα το έργο, έλεγε για τρία παιδιά που θα ήταν από το Γκρεβενίτη, θα έβρισκαν δουλειά και οι κάτοικοι του χωριού θα είχαν όλοι δωρεάν το ρεύμα. Όσο ρεύμα και να έγινε. Και έλεγαν τότε θα βάλουμε θερμοσυσσωρευτές. Αλλά δεν το δέχτηκαν ούτε τότε και φυσικά όπως είναι, δεν υπάρχει περίπτωση να το κεντριστικιώτες να δεχτούν τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε στα δικά μας τώρα. Πάμε στον Μπας Γιάννενα. Πρώτη αγωνιστική, Σάββατο, Λαμία ΠΑΣ, πρώτη αγωνιστική, 9 η ώρα είναι το δικό μας παιχνίδι, ναι. Αλλά να τα δούμε συνολικό, τώρα θα εστιάσουμε βέβαια στο δικό μας παιχνίδι. Ναι. Ξεκινάει ο πρώτος αγώνας, είναι Αστέρας Αγρίνιο, ναι. Οι οποίοι είναι οι δύο, δεν είναι από τους κάτω, τέλειως κάτω-κάτω, δεν είναι από τις τρεις που πέφτουν, είναι εκεί ενδιάμεσα, ανάμεσα σε εμάς και στο τέτοιο. Πιστεύω ότι ο Αστέρας θα πρέπει να πάρει ένα μάτς στην έδρα του, να ξεκινήσει μια νίκη, ναι. Αλλά θεωρώ και ένα χ βολεύει και τους δύο. Μάλιστα. Ναι. Και ίσως και τα τέσσερα μάτς να βολεύουν τα χ. Χ όλα. Χ όλα. Να τους βολεύει, δηλαδή να ξεκινήσουν να μην ξεκινήσουν με ήττα. Τέλος πάντων. Έτσι, να μην ξεκινήσει κανένας με ήττα. Το δεύτερο του μάτς είναι Όφη Λιβαδιά. Είδαμε το Λιβαδιά Όφη που ήταν εντάξει ομορφιές, πάρα πολλές ομορφιές. Ναι. Αυτό γίνεται στις 5.30. Ωραία. 7.30 έχουμε το Ατρόμητος Ιωνικός. Δύο γειτονιές κοντινές στην Αθήνα. Περιστέρι Νίκαια. Βέβαια δεν ξέρουμε κατά πόσον έχουν καλές σχέσεις. Δεν θυμάμαι κιόλας κάτι το ιδιαίτερο. Κάποια κόντρα έντονη. Ναι, έντονη κόντρα ανάμεσα στα δύο. Συνήθως ο Ατρόμητος έχει τεράστια κόντρα με τον Πανιόνιο. Μάλιστα. Γιατί τους έριξε ο Πανιόνιος, έχουν ρίξει τον Πανιόνιο. Εκείνη η τεράστια κόντρα τους. Δεν έχω. Μάλιστα. Κάποια κόντρα ιδιαίτερη με τον Ιωνικό. Κοντινές περιοχές. Ατρόμητος Ιωνικός τώρα. Ναι. Μπορεί να το πάρει ο Ιωνικός και να μα πει. Χαλάρα και οι δύο μπορεί να τα πάρουν. Ζητήματα έτσι. Και ο Λιβαδιακός μπορεί να πάρει. Ο Λιβαδιακός έχει προπονητή τον Πετράκη. Κοντά στο Μαρινάκι. Ο Όφη είναι κοντά στο Μαρινάκι. Ο Πετράκης είναι από την Κρήτη. Εντάξει, άμα δεν πάρει και εκεί, πού θα πάρει ο Λιβαδιακός για παράδειγμα. Και πάμε στο δικό μας παιχνίδι τώρα. Και Λαμία ΠΑΣ. Εντάξει. Εμείς θα έρθουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που μας έλειπαν και μας έλειψαν πάρα πολύ και στον Άρη. Ναι. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα είναι έτοιμος και ο Τζίνο, που είναι ένας βασικός για μένα, είναι ένας ποδοσφαιριστής που γύρισε, άλλαξε την εικόνα της ομάδος από όταν τον πήραμε. Ναι. Μας γέμισε το κέντρο. Θα γυρίσει και ο Πίλιος, πολύ δυνατός στα αριστερά. Οπότε και εμείς, κοίταξε Βλάση τώρα, εμείς και να χάσουμε εκεί, δεν χάνεται και τίποτα, δεν χάνουμε και κάτι, αλλά. Και χ. Άμα χάσουμε, μπλέκουμε. Δεν μπλέκουμε, πάλι δεν μπλέκουμε. Γιατί είναι χάσουμε, πιο κάτω. Όχι. Γιατί θα παίξω να μα αξίζει μετά. Ναι. Εντάξει, εμείς έχουμε να παίξουμε εμάς. Εμείς έχουμε να παίξουμε εδώ με τον Όφη, με τον Όφη τον έχουμε. Θα μου τα πει όλα αυτά. Για πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Και επιστρέφουμε για τη συνέχεια τη συζήτησή μας. Μπάλαν. Χριστόδουλε, έτσι. Ας ελπίσουμε ότι θα βρει δίχτυ. Γιατί βλέπει δίχτυ ο Μπάλαν. Είναι δολοφονικό. Ας ελπίσουμε ότι θα του βγάλουν την μπάλα για να βρει τα δίχτυα. Εντάξει, γιατί για να βρει τα δίχτυα πρέπει να πάρει την παλιά. Είναι φωνιά. Το και άμα την πάρει την παλιά, είναι φωνιά. Εντάξει, είναι φωνιά. Μάλιστα. Σπάνιο, παλιοκυρίσιο σεντερφόρ. Ωραία, το λέω σωστά. Σαν τον Ιαράς είναι.
Και η φάτσα του μοιάζει και λίγο με τον Ιαν Ράς της Λίβερπουλ για τους πιο παλιούς. Λαμία ΠΑΣ, άλλο τι έχουμε να πούμε τώρα. Λαμία ΠΑΣ γυρνάνε πολλοί ποδοσφαιριστές. Είναι ένα γήπεδο το οποίο, εντάξει, δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο. Δεν είναι μια σκληρή έδρα να πούμε. Και η Λαμία έπληξε από το κεφάλι της έπληξε. Όταν χάνεις μέσα στην έδρα σου από τον Ιωνικό, μόνο σου μπλέκεις. Έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές. Έχει πάρει πάρα πολλές μεταγραφές το Γενάρη. Δύσκολα έχει αλλάξει και αυτή η προπονητή. Ήταν ο Παντελίδης εκεί, έφυγε. Έχει καλούς παίκτες, έχει ποιοτικούς. Έχει το φίλο μας, ένα παιδάκι που το έχουμε μεγαλωμένο εδώ στα Γιάννα, το Ντεβισέντη, γιατί ήρθε από τον πειραματικά 16 χρονών. Ωραίος, καλός. Έτσι. Έφυγε, πήγε στον Ολυμπιακό, δεν έπιασε. Δεν έπιασε, εντάξει. Τέλος πάντων, πήγε, έκανε μια καριέρα, πήγε στην Κύπρο. Τέλος πάντων, τώρα είναι στη Λαμία. Έβαλε ένα πολύ όμορφο γκολ στο προηγούμενο αγώνα με τον. Με τον Πανετολικό. Θεωρητικά τώρα, εντάξει, τους έχουμε βλάσει. Γενικά, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η ομάδα δεν είναι για να παίξει play out. Είναι για να παίξει play off. Μπλέξαμε, χάσαμε κάποιους αγώνες, κάποιους βαθμούς οι οποίοι ήταν πάρα πολύ σημαντικοί. Δηλαδή, χάσαμε και από ατυχία και από ανικανότητα, χάσαμε και εκεί που ήταν να πάμε για πάνω, πήγαμε κάτω, μετά μας ήρθαν πάρα πολλές ισοπαλίες. Μία από αυτές τις ομπαλίες να ήταν νίκη, που δικαιούμασταν σε κάποιους αγώνες. Δικαιωματικά δικαιούμασταν τη νίκη. Δεν μας έκατσε. Και να τώρα μην χάναμε και πάλι. Εγώ κολλήσα αυτό το παιχνίδι. Με το Βόλο. Δεν θα πρέπει να χάσουμε εδώ με το Βόλο. Βόλος είναι, φίλε μου, είναι αυτό που λέμε ότι ο Μπέος. Δεν υπάρχει, νομίζω, περισσότερο υβριστής πρόεδρος στα Γιάννα από τον Μπέο. Δηλαδή, όποτε ερχόταν με τον Πανιούρο, γινόταν εντάξει. Μάλιστα. Για πάμε στα play-off. Μας το χρώσαγε δηλαδή. Πάμε στα play-off τώρα, γιατί εδώ έχουμε μεγάλο ντέρμπι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Ναι. ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Τώρα η ΑΕΚ έχασε από τον Ολυμπιακό. Δεν θεωρώ ότι δεν μπορεί να χάσει και δεύτερο. Δεν την παίρνει να χάσει. Έτσι είναι. Έτσι αλλά είναι, και άμα χάσει, χάνει και το πρωτάθλημα. Θα μείνει πολύ πίσω μετά. Ναι, πολύ πίσω. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα εκεί στο τσούκου-τσούκου, 1-0, 2-0. Αυτό είναι. Εκεί είναι. Εντάξει, τώρα τι θα κάνει εκεί μέσα, τι μπορεί να κάνει. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει πιο μεστή ομάδα. Και πιο. Είναι ομάδα. Και οι δύο ομάδες αυτές έχουν καλούς προπονητές. Ναι, έχουν καλούς προπονητές. Και ο Αλμέιδα και ο. Είναι μεστές, είναι ομάδες. Ναι. Δεν είναι όπως είναι ο Ολυμπιακός που έχει άτομα. Έτσι, ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, έχει το Φορτούνι. Άμα καθίσει ο Φορτούνι μια καλή μέρα, διαλύει όποια ομάδα θέλει στην Ελλάδα. Έχει μονάδες ο Ολυμπιακός, οι άλλοι είναι ομάδες. Έτσι είναι. Όπως το λες, και με καλούς προπονητές σε κάθε περίπτωση. ΑΕΚ Παναθηναϊκός λοιπόν το ντέρμπι. Από εκεί και πέρα τι άλλα παιχνίδια έχουμε. Έχουμε το άλλο ντέρμπι, το μεγάλο, το El Clásico Θεσσαλονίκη Άρης ΠΑΟΚ. Εκεί πέρα δεν μπορείς να κάνεις προβλέψεις. Μια κερδίζει ο ΠΑΟΚ μέσα στον Άρη, μια πάει ο Άρης κερδίζει μέσα στον ΠΑΟΚ. Αυτά δεν γίνονται. Μπορεί να κερδίσει τώρα ο Άρης όμως ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, σε αυτά τα παιχνίδια μεταξύ του. Γιατί πάντα είναι λίγο πεσμένος ο Άρης, είναι χαμηλά. Τα πάντα. Και ο Άρης τώρα, θεωρητικά ο Άρης τώρα θα πρέπει να χτυπήσει τους δύο αγώνες που έχει με τον Βόλο. Εκεί θα παιχτεί. Γιατί πέμπτη θέση, αυτό είναι η Ευρώπη. Ναι. Εντάξει, γιατί δεν έχει για παραπάνω βλέψεις, για πρωτάθλημα και τέτοια, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι τεράστια η διαφορά τους. Ο Άρης είναι στους 40 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός είναι στους 61. Δεν γίνεται τώρα να χτυπήσει κάτι παραπάνω. Ούτε κάτι παραπάνω δεν γίνεται από το συμπολίτη του, από τον ΠΑΟΚ. Γιατί είναι στους 54 ο ΠΑΟΚ, 14 βαθμοί. Οπότε εκεί θα κοντραριστεί ακριβώς με το Βόλο για ποιος θα βγει στην πέμπτη θέση που θα οδηγήσει στην άλλο παιχνίδι. Ένα ακόμη. Είναι και ο Βόλος, ο Μπέος με τον Μαρινάκη. Μάλιστα. Τώρα εκεί γίνεται ένα χάος. Στο Βόλο είναι αυτό το παιχνίδι. Έχει πάρει 15.000 εισιτήρια ο Ολυμπιακός. Ναι, έτσι. Κοίταξε. Σιγά σιγά. Θα έχει οικονομήσει ο Μπέος από τις ομάδες. Μπορεί να βγει και πρώτο σε εισιτήρια τώρα ο Μπέος. Αν καθίσει και το σκεφτείς 15 με τον ένα, 15 με τον άλλο. Αγοράζει αυτό. Είναι μια τεράστια έχθρα που υπάρχει ανάμεσα σε Μπέο Μαρινάκη. Ο Μπέος είναι στο κανάλι, ας πούμε, στο άρμα του ΠΑΟΚ μαζί με τον Σαββίδη και με αυτά. Δεν γουστάρει Μαρινάκη με τίποτα. Ο οποίο είναι μια αμφιλεγόμενη, τεράστια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στο ποδόσφαιρο. Είχε τον Πανιόνιο, είχε καταδικαστεί για στημένο μάτς με τη Δυναμό Τυφλίτος. Ξαφνικά πάει, βγαίνει πρόεδρος, δήμαρχος, συγγνώμη, στο Βόλο. Ναι. Παίρνει μια ομάδα. Πετυχημένος δήμαρχος, μου λένε και κάτι. Καλύτερος. Καλύτερος. Έχει πετύχει πράγματα για το Δήμο του, για την πόλη του. Βλάσει καμιά μέρα να ψάξουμε να βρούμε στο YouTube κάποια βιντεάκια που μπαίνει, πώς μπαίνει μέσα και διαλύει κάποια πράγματα που σε πολλές περιοχές της Ελλάδος είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάποιες τέτοιες καταστάσεις. Μπαίνει μέσα με 10 ταβαντζίδες, τα καθαρίζει όλα και τελειώνει. Δεν έχει. Δεν έχει. Με δημοκρατικές διαδικασίες. Δημοκρατικές συνομιλικές, μάλιστα. Εντάξει, είναι ιδιαίτερο χαρακτήρα ο Μπέος. Ναι, είναι εκρηκτικός.
Και τώρα έχει φτιάξει μια ομάδα. Και μάλιστα να πούμε ότι διαμαρτύρεται γιατί δεν του δίνουν ξένους διαιτητές. Λέει θα κατέβει με τη δεύτερη ομάδα ή καλύτερα να το πω ορθότερα, θα κατέβει με τους μικρότερους παίκτες. Θα πει στον προπονητή δώσει ευκαιρίες και στους άλλους παίκτες. Προσπαθώντας να υποβαθμίσει τώρα. Προσπαθώντας να υποβαθμίσει το πλέον. Δεν έχει κοντράρει κανένα. Μάλιστα. Και ο Βόλος Ολυμπιακός λοιπόν διπλό είναι εκεί. Και ο Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα και η πέρασε εύκολα. Ο ΠΑΟΚ βέβαια πέρασε με 1-0 μόνο, αλλά οι υπόλοιποι πέρασαν μπάι. Εντάξει, αν θες πρωτάθλημα τώρα, χάνεις το Βόλο, δεν χάνεις το Βόλο. Και ο Ολυμπιακός θέλει πρωτάθλημα. Ποιος έχει περισσότερες πιθανότητες, βέβαια θα είμαστε πιο σοφοί μετά από αυτή την αγωνιστική να πούμε, αλλά ποιος έχει περισσότερες πιθανότητες. Δύο, πες μου δύο που έχουν περισσότερες πιθανότητες. Το πρόγραμμα έτσι όπως είναι ευνοεί τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός. Γιατί παίζουν μεταξύ τους. Σωστό. Στις δύο πρώτες αγωνιστικές παίζει ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μεταξύ τους. Και ο Ολυμπιακός θα μπει στο παιχνίδι με αυτούς στην τρίτη αγωνιστική. Α, παίζει δηλαδή με Βόλο και μετά παίζει με Άρη ο Ολυμπιακός. Ναι. Οπότε κοίταξε να δεις τώρα. Μπορεί σε τρεις αγωνιστικές ο Ολυμπιακός να είναι στο βαθμό. Να σκοτωθούν αυτοί μεταξύ τους. Κατάλαβε και να πέσουν στο βαθμό. Και να δημιουργήσει και μια θετική ψυχολογία ο Ολυμπιακός. Ναι, όταν θα πάει στο βαθμό ο Ολυμπιακός, ναι, μπορεί να αλλάξει η άβρα της ομάδος, τα πάντα αλλάζουν. Άρα λες Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, επειδή σου ζήτησα δύο. Ολυμπιακός και ΑΕΚ λες έχουν περισσότερες και μετά είναι ο Παναθηναϊκός και ίσως πιο πίσω με λίγο λιγότερες πιθανότητες ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, αν μας είχε συνηθίσει σε μια σταθερότητα που δεν μας έχει συνηθίσει σε σταθερότητα, ίσως γιατί έχει νέους ποδοσφαιριστές που δεν είναι ακόμα, ξέρεις. Πώς σας πω, να έχουν την εμπειρία να σταθούν σε ένα αγώνα. Μπορεί ο Κωνσταντέλιας, δηλαδή, για παράδειγμα, ή ο Τζίμας να παίξει ένα αγώνα να παίξουν πάρα πολύ καλά και στον επόμενο να μην παίξουν καλά. Ναι, σωστό, έτσι είναι ακριβώς. Έτσι είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτό που θέλω να πω όμως, γιατί το έχω ξεχάσει, είναι να πούμε αυτή την εβδομάδα έχουμε μια μεγάλη απώλεια στο χώρο του ποδοσφαίρου. Βέβαια. Το Μίμη Παπαγιωάννου. Πες δύο λόγια για το Μίμη. Τεράστιος ποδοσφαιριστής. Τεράστιος ποδοσφαιριστής. Τεράστιος χαρακτήρας. Έτσι. Αδικήθηκε και τον αδίκησε εκεί την εποχή που δεν τον άφησαν να πάει στη Ρεάλ. Γιατί μιλάμε τώρα, δεν υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής να πάει στη Ρεάλ και την εποχή. Έδινε 4 εκατομμύρια στην ΑΕΚ. Τεράστιο ποσά τότε. Έτσι. Ναι, τεράστιο ποσό. 4 εκατομμύρια τώρα, τι να πούμε τώρα. Ένα διαμέρισμα μπορεί να κάνει εκεί 60, την εποχή. 60, δεκαετία 60. Ναι, ένα διαμέρισμα στα Γιάννα μπορεί να κάνει 40-50 χιλιάδες εκεί την εποχή. Να πούμε, για να καταλάβει κανείς. Να καταλάβει ο κόσμος πόσο είναι τεράστιο ποσό. Δεν τον έδωσαν, δεν πήγε. Και διάβασε και κάτι, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Το ξέρεις ότι έχει πάει σε περιοδία μαζί με τον Καζαντζίδη. Ναι. Έφυγε από την ΑΕΚ επειδή δεν τον έδωσαν στην Ρεάλ και πήγε και τραγούδησε. Ναι, σταμάτησε το ποδόσφαιρο για τρεις μήνες. Ναι. Και τραγούδησε στη Γερμανία. Στη Γερμανία έχει τραγουδίσει τον ύμνο. Έτσι, ναι, ναι. Έχει τραγουδίσει τον ύμνο της ΑΕΚ. Ναι. Τεράστια προσωπικότητα. Τεράστια περίπτωση Μίμης Παπαϊωάννου από τους μεγάλους. Έτσι, Παπαϊωάννου, Δωμάζος, Δελικάρης, Κούδας, αυτή η μεγάλη. Είχαμε φουρνιά τότε και θεωρώ ότι είχαμε και πάρα πολύ, καλούς χαρακτήρες. Δεν ήταν μόνο, δεν ήταν άλλοι ταράδες, ρε παιδάκι μου. Δεν ήταν, πώς να το πω, ήταν πάρα πολύ Χατζηπαναγής. Χρυσό παιδί. Χρυσά παιδιά ήταν όλα αυτά. Και ο Δελικάρης, χρυσό παιδί, ήταν όλοι αυτοί. Κούδας επίσης, ωραία, ναι. Λοιπόν, Λαμία ΠΑΣ, είπαμε ξανά, Σάββατο 9 η ώρα. Εμείς λέμε νίκη, εγώ λέω νίκη. Εσύ λες και ισοπαλία καλό είναι. Ας μην χάσουμε όμως. Ας μην χάσουμε. Να μην μπλέξουμε. Δεν και να πω και κάτι σήμερα που. Ναι, Χριστόδουλο, για κλείνουμε. Για να κλείσουμε. Σήμερα πήγα με το σχολείο. Είχαμε πάει μια εκδρομή στο γραφικό μου μουσείο και θεώρησα καλό να πάμε να περάσουμε από το γήπεδο του. Ζωσιμάδες, να δουν τα παιδιά, το γήπεδο, να πατήσουν. Γιατί είσαι δάσκαλος να πούμε, για τον κόσμο που δεν ξέρει, όλοι το ξέρουν, αλλά εντάξει, okay, ξέρω, εντάξει. Λοιπόν, να μπουν μέσα στο ταρτά, να τρέξουν ένα γύρο, εντάξει. Ξέρεις όπως, πολλά πανκιστήβω κιόλας, είναι πάρα πολλά παιδάκια που πανκιστήβω. Και μπαίνω μέσα και έρχεται μια κυρία εκεί, ευγενέστατα βέβαια, και μου λέει απαγορεύεται, μου λέει, τι απαγορεύεται, της λέω να μπείτε μέσα. Σε τι είσαι, δημόσιο χώρο, της λέω, απαγορεύεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ είναι δημόσιο χώρο, νομίζω κάτι έχετε κάνει λάθος. Πάρτε εντολές από τους ανωτέρω. Τέλος πάντων, ξανάρχεται μετά από λίγο, λέει απαγορεύονται σχολικές εκδρομές. Μάλιστα. Λέω, είναι περίπατος βέβαια. Λέω, αλλά εντάξει, έχω πάρει άδεια εγώ. Ωραία. Και τελικά μπήκαμε εκεί. Αλλά μου έκανε τεράστια εντύπωση πώς είναι δυνατόν να σε ρωτάει κάποια κυρία, αν είσαι από σύλλογο, επιτρέπεται να μπεις. Μάλιστα. Αν είσαι από σχολείο, απαγορεύεται να μπεις. Χωρίς κανένα νόημα τώρα. Θα έπρεπε να θέλουν παιδιά εκεί. Να τα φέρεις κοντά, να ανεπιτάσεις κοντά στον αθλητισμό. Σε τη χαρά έκανα βλάση που τα έβαλα και έτρεξε ένα γύρο. Ποιος δεν θέλει παιδιά, σε ποια δραστηριότητα δεν θέλουμε, Διαχριστόδουλος, ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι το μέλλον κιόλας. Δεν το συζητάμε. Ευχαριστώ.